Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να διευκρινίσω τον λόγο της εδώ παρουσίας μου για να μην δημιουργώ ανησυχίες στον κύριο Παπουτσί, ο οποίος απόρρισε εμέσως για την παρουσία δύο υπουργών στην αίθουσα και του συναδέλφου του Υφυπουργού, του κύριου Ζώη, κατά την συζήτηση του νομοθετήματος. Ο λόγος της παρουσίας μου είναι να πω δύο κουβέντες για το άρθρο 16 του συγκεκριμένου νομοθετήματος, το οποίο θεωρώ ότι είναι ένα άρθρο ιδιαίτερα σημαντικό, θα εξηγήσω αμέσως μετά γιατί. Θα μου επιτρέψετε όμως να ξεκινήσω με κάτι λίγο διαφορετικό. Γίνεται διαχρονικά, αλλά ιδιαίτερα σήμερα στην αίθουσα της Βουλής, μεγάλος λόγος για τον καημένο τον Μαυρογιαλούρο. Και μάλιστα ο λόγος γίνεται αρνητικά, με ένα αρνητικό πρόσημο. Και ένθεν κακήθεν αποστέλλεται ως ύβρις η παρομοίωση προς τον Μαυρογιαλούρο. Είναι προφανές ότι την ταινία όσοι το λένε δεν την έχουν δει. Ο Μαυρογιαλούρος, θα μου επιτρέψει να σας πω, εάν καλώς ενθυμούμε, είναι μια ιδιαίτερα συμπαθής και έντιμη μορφή, η οποία ευρισκόμενη πρώτου χάους, το οποίο η πολιτική του προεκάλεσε, και παραιτήθη και αυτομουτζώθη επανειλημμένος. Και είναι κρίμα που η υγιής αυτή παράδοση του αυτομουτζώματος εγκατελείφθη στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Αυτός ίσως τον οποίο θα έπρεπε το Πασόκ να ασπέρει, είναι ο Θανασάκης ο πολιτευόμενος, του ιδίου σκηνοθέτη, του οποίου Βύρον Πάλης στο γνωστό έργο, Κωνσταντάρα στο άλλο. Ο Βύρον Πάλης λοιπόν αυτός διακρίνεται για τη μεγαλαφχία, για την καυχησιολογία, για την πρόβλεψη επερχόμενου εκλογικού θριάμβου κάθε φορά, τον οποίο κατόπιν και μετά την αποτυχία επλήρωνε ο Μελέτης, ο Ντίνος Ηλιόπουλος ή ο ελληνικός λαός. Θανασάκης ο πολιτευόμενος λοιπόν. Αυτό είναι το πρόβλημα του Πασό. Έρχομαι τώρα επί της ουσίας. Το άρθρο 16 του ισχύοντος νομοθετήματος είναι μια πάρα πολύ σημαντική κυβερνητική πρωτοβουλία και θα μου επιτρέψετε να παρακαλέσω, ειλικρινά να παρακαλέσω, να τύχει τη στήριξη από όλες τις πτέρυγες της Βουλής. Και γι' αυτό μιλώ επί της αρχής, πριν τοποθετηθούν οι εισηγητές στα άρθρα. Αποτελεί υλοποίηση της συνταγματικής επιταγής, αγαπητέ συνάδελφε κύριε Ροντούλη, του άρθρου 101, παράγραφος 4 του συντάγματος που ψηφίσατε κι εσείς. Και που το Πασόκ με την απουσία του τότε από τη διαδικασία αυτή έβαλε σε κίνδυνο. Το άρθρο 101, παράγραφος 4 του συντάγματος είναι μια διάταξη η οποία επιβάλλει στον Έλληνα νομοθέτη και στη διοίκηση όταν δρά κανονιστικά να λαμβάνει υπόψη την ιδιαιτερότητα των νησιωτικών και των απομονωμένων ορεινών περιοχών. Είναι μια διάταξη δηλαδή η οποία επιβάλλει να λαμβάνουμε πρόνοιες τέτοιες ώστε να επαναφέρουν τουλάχιστον σε νομοθετικό και σε κανονιστικό επίπεδο την συνέχεια της ελληνικής επικράτειας. Όταν αυτή η συνέχεια δεν μπορεί να είναι γεωγραφικός όρος, να δρά έτσι ο νομοθέτης ώστε να την αποκαθιστά. Να αποκαθιστά την αδικία της γεωγραφικής ασυνέχειας. Το άρθρο 16 λοιπόν είναι η πρώτη σημαντική πρωτοβουλία σε υλοποίηση της επιταγής του συνταγματικού νομοθέτη. Και τι λέει? Λέει ότι θα πρέπει, όταν μεν υπάρχουν διαδικασίες κατά το άρθρο 17 του νόμου 290 του 94, του νόμου που προβλέπει και το ΑΣΕΠ, ή κατά το άρθρο 18 επίσης του νόμου 290 του 94, στη μεν πρώτη περίπτωση να υπάρχει μοριοδότηση με 30%, 30 μόρια στα 100. Μοριοδότηση, οφείλω να πω, ιδιαίτερα σημαντική, αν λάβετε υπόψη σας ότι σε αυτόν το πίνακα ένα διδακτορικό έχει 4 μόλις μόρια, ένας μεταπτυχιακός τίτλος έχει 2 μόρια και εδώ μιλάμε για 30 μόρια. Και από την άλλη, όταν υπάρχει διαδικασία το άρθρο 18, να υπάρχει απόλυτη πρόταξη. Αυτό είναι απόλυτη ανάγκη για τις απομονωμένες περιοχές που μνημονεύονται στο συγκεκριμένο άρθρο. Γιατί? Διότι η μέχρι τώρα εμπειρία δείχνει ότι δεν πληρώνονται οι θέσεις. Γίνονται οι διαγωνισμοί, ανακηρύσσονται οι επιτυχόντες, αλλά οι επιτυχόντες αυτοί ποτέ δεν καταλαμβάνουν τις θέσεις αυτές. Με αποτέλεσμα η δημόσια διοίκηση και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας στις περιοχές αυτές να έχει τέτοια κενά που να εμποδίζεται να λειτουργήσει. Έχουμε λοιπόν μια παρέμβαση η οποία έχει δύο διαφορετικές κατευθύνσεις και οι δύο εξαιρετικά υποφελείς. Το πρώτο είναι να αντιμετωπίζονται η γεωγραφική ασυνέχεια και τα προβλήματα στην απασχόληση που δημιουργεί η γεωγραφική ασυνέχεια. Και το άλλο είναι να στελεχώνεται η δημόσια διοίκηση και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας σε αυτές τις απομονωμένες περιοχές της χώρας. Στις περιοχές αυτές που τα κενά έχουν πολλαπλή σημασία, δημιουργούν πολλαπλά προβλήματα. Παραδείγματος χάρη, ένα κενό ενός γιατρού ή ένα κενό νοσηλευτών, και υπάρχουν πάμπολα στο νοσοκομείο της ιδιαίτερης εκλογικής μου περιφέρειας, της Κέρκυρας, δεν είναι το ίδιο με ένα κενό γιατρού ή ένα κενό νοσηλευτή στην Αθήνα, στην ευρύτερη Αττική. Διότι
στην ευρύτερη Αττική ή στη Θεσσαλονίκη ή στις μεγάλες περιφέρειες υπάρχει δυνατότητα της επιλογής. Μπορεί ο ασθενής να πάει σε ένα άλλο νοσοκομείο. Μπορεί η έκτακτη ανάγκη να καλυφθεί από έναν άλλον μηχανισμό. Όμως στις απομονωμένες περιοχές δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Το κενό λοιπόν έχει πολλαπλασιαστική επιζήμια επιρροή στην ποιότητα ζωής των πολιτών. Νομίζω λοιπόν, και ξαναλέω και παρακαλώ θερμά γι' αυτό, το άρθρο 16 του ισχύοντος του νομοθετήματος το οποίο φέρνει η κυβέρνηση έχει έννοια και έχει ουσία να ψηφιστεί ομοφόνος από όλες τις τέτοιες βουλές. Ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Δεν έχει ζητήσει κάποιος το λόγο? Όχι. Κηρύσσεται περαιωμένη συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, ρύθμιση θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις, οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας